Δήμαρχε, σήμερα το πρωί απομακρύνθηκαν τα δύο παλαιά δέντρα τα οποία έγιναν επικίνδυνα. Κυρία Πολίτου, πράγματι ήταν και παλαιά και επικίνδυνα. Και θέλω να καταστήσω γνωστό στους συμπατριώτες μας ότι όταν αυτή η πλατεία σχεδιάστηκε από τους Ιταλούς πριν από 100 σχεδόν χρόνια, σχεδιάστηκε με φύτευση μικρών δέντρων περιμετρικά, ούτως ώστε να αναδεικνύονται τα εμβληματικά κτίρια εκείνης της περίοδου που συνεχίζουν και σήμερα να είναι εμβληματικά, όπως είναι για παράδειγμα το Δημαρχείο. Βέβαια, στο πέρασμα του χρόνου, τα ΠΕΦΚΑ πήραν αυτό το ύψος, το οποίο το ζούσαμε και το απολαμβάναμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Όμως κάποια πράγματα στο πέρασμα του χρόνου πρέπει να αποκαθίστανται εάν διακινδυνεύει η δημόσια ασφάλεια. Έτσι ακριβώς έγινε και στη δική μας περίπτωση. Έφυγαν δύο δέντρα, με απόλυτο σεβασμό όμως στην ιστορία και στη φυσιογνωμία του τόπου μας. Δείτε και από τα πλάνα σας θα προκύψει για κάποιον που δεν γνωρίζει ότι η φυσιογνωμία είναι ακριβώς η ίδια. Οι φυλλωσιές συνεχίζουν να υφίστανται, δεσπόζουν, αναδείχθησαν όμως τα κτίρια και στην θέση αυτών των δύο δέντρων θα φυτευτούν 2-8 μέτρα περίπου, ούτως ώστε και αυτά σε μερικά χρόνια να μπορούν να τα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Τι άλλο συμβαίνει όμως σε αυτή την περιοχή? Αυτή η πλατεία που είχε να ανακαινιστεί από τότε που κατασκευάστηκε ουσιαστικά, ανακαινίζεται και τις επόμενες ημέρες παραδίδεται και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται. Οι εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί έτσι σε μεταχείς αριθμούς? Απομένει η τοποθέτηση των πλακιδίων. Έχουν παραγγελθεί και σε 2-3 ημέρες θα βρίσκονται στην ΚΟ, θα τοποθετηθούν, θα ολοκληρωθεί το έργο. Έχει αποκατασταθεί το συντριβάνι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του. Έχει μπει φωτισμός και νομίζω ότι με τη συνδρομή αισθητικά του Δημαρχείου που αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται και αυτό σε ό,τι αφορά την ανακαίνισή του μετά από πολλές δεκαετίες. Βλέπετε ότι ήδη απολαμβάνουμε ένα κτίριο υπέροχο, το οποίο μέχρι χτες ούτε οι επισκέπτες αλλά ούτε και οι κόοι από αυτήν εδώ τη θέση είχαν τη δυνατότητα να δουν. Ένα κτίριο που μαζί με όλα τα υπόλοιπα εμβληματικά στοιχεία του λιμανιού δίνουν ένα άλλο τόνο και μια άλλη ποιότητα στον τόπο μας. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή η δημοτική αρχή, κόντρα στην αδράνεια και στην καθήλωση του παρελθόντος, δουλεύει νυχθημερών. Μπορεί να υπάρχει μια κριτική, μπορεί να υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την θετική διάθεση και πρόθεση εμού προσωπικά και των συνεργατών μας που δίνουμε μια μεγάλη μάχη για να κάνουμε την ΚΟ πιο όμορφη και θεωρώ ότι το αισθητικό αποτέλεσμα πάρα πολύ σύντομα σε μερικές ημέρες θα το απολαμβάνουν άπαντες, θα ξεχαστεί και η όποια γκρίνια, θα ξεχαστεί η όποια μεμσημυρία και νομίζω ότι μπροστά μας ανοίγεται μια σεζόν καλή. Θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, είναι θετικές οι προβλέψεις, ας απολαύσουμε λοιπόν την δυναμική που έχει η ΚΟΣ και ας αφήσουμε πίσω οτιδήποτε μπορεί να μας πληγώνει. Αντιδήμαρχε, πείτε μας τι εργασίες ακριβώς πραγματοποιήθηκαν σήμερα από την υπηρεσία σας. Καλημέρα και από μένα. Εμείς πολύ νωρίς ξεκινήσαμε, γύρω στις 5 η ώρα σήμερα βγήκε το συνεργείο έξω. 5.30 ώρα ήμασταν επιποδός, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε και να απομακρύνουμε τα δέντρα και με ασφάλεια, αλλά και να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο πρόβλημα όσον αφορά τις εργασίες, τις υπόλοιπες που γίνονται γύρω από το Δημαρχείο. Για άλλη μια φορά νομίζω ότι οι εργαζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Σε λίγο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια έχουν απομακρυνθεί τα δέντρα και όπως είδατε νομίζω ότι και ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί και θα ομορφύνει η πόλη μας, αλλά θα γίνει και ένα τοπόσιμο το οποίο θα καμαρώνουμε σε μερικές εβδομάδες όλοι μας. Όλα αυτά τα ξύλα τα οποία θα απομακρυνθούν, τι ακριβώς θα γίνουν? Αυτά θα πάνε μέσα στον ανθόκηπο, θα διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες, μάλλον σε συντιμότητες μας, όπως γίνεται κάθε χειμώνα. Είναι μια προσπάθεια η οποία, σας λέω, αυτά τα δέντρα ήταν επικίνδυνα. Πραγματικά με λύπη κόψαμε κι εμείς, αλλά όπως νομίζω τράβηξε και ο συνάδελφος εδώ, ο Μανώλης Οικονόμου, στα πλάνα του κάποια στιγμή είδαμε ότι το ένα από τα δύο δέντρα δυστυχώς είχε αρχίσει να σαπίζει χαμηλά. Σάπιες ρίζες θα απομακρυνθούν, θα εκριζωθούν? Όχι, πιο δίπλα θα σκάψουμε και θα μπουν άλλα πιο όμορφα, αρκετά μεγάλα δέντρα, ούτως ώστε να μην κάνουμε ζημιά στα μπετά, αλλά υπάρχουν και από κάτω, από ό,τι με ενημερώνουν, και αγωγή της ΔΕΙΑΚ αλλά και καλωδιώσεις της ΔΕΙΑΚ.